Άρε κακόμενο Σοκράτη, τι έχεις να τραβήξεις. Ωραίο ματσάκι. Α, δεν διανοείς τι δυνατότητες έχει. Είναι σχέτη επιχείρηση από μόνο του. Μην κοιτάς που εγώ το χρησιμοποιώ για συγκεκριμένες δουλειές. Από κινητό πολυκατάστημα σε χωριά μέχρι λαθρεμπόρια ναρκωτικών. Πλεολόγος. Αλλά μόνος μου, ρε. Χωρίς ένα συνέδερο. Να υπάρχει ένας διάλογος, ρε παιδάκι μου. Πες εσύ, πες εγώ, όλο και κάτι καλό θα βγει. Για το καλοκαίρι, τροχόσπιτο, πλάι στο κύμα, μόλα τα κομφόρ. Πας. Τι έγινε, με την κουβέντα ξεχάστηκα. Σου έχω πρόγραμμα. Έλα εδώ. Βαγγέλη, έλα εδώ. Δεν θέλω μαλακίες. Για το χαβαλέ, ρε. Κόκαλης και Βερνογιάννης θα εμφανιστούν. Να μην το θυμηθείς. Κατά πρώτον, το δίχτυο θα είναι πολύ καλύτερο και κατά δεύτερον, η τιμή της μονάδας πολύ χαμηλότερη. Τι άλλο θέλεις. Ποτέ έχει την υποδομή. Άλλο είναι ένας ιδιώτης και άλλο ένας κρατικός οργανισμός φιλίων. Να μου το θυμηθείς, θα τους εμφανίσει. Βέβαια, υπάρχει ένα αγκάθι σε όλο αυτό το project. Αγκάθι? Ναι. Οι τελευταίες έρευνες δεν έδειξαν ότι τα κινητά τηλέφωνα όταν καταχρώνονται προκαλούν καρκίνο του κεφάλου. Σοβαρά? Δεν μπορεί να μην άκουσες. Δεν βλέπεις ειδήσεις? Δεν βλέπω τηλεόραση. Δεν διαβάζεις ούτε εφημερίδες?